Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η ειδική εκδήλωση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προς απόδοση τιμής στα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής που συμμετείχαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Στη σημερινή εκδήλωση παρίσταται η αυτού εξοχώτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Και ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Μας τιμούν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαος Βούτσης και το Προεδρείο της Βουλής. Από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Δημήτριος Κουτσούμπας. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ένωσης Κεντρών, κ. Βασίλης Λεβέντης. Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, ο βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρο, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο κύριος Βασίλης Κενγκιαρόγλου. Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα Το Ποτάμι, ο βουλευτής κύριος Γιώργος Μαυρωτάς. Και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα Ανεξάρτητη Έλληνες Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία, ο βουλευτής κ. Βασίλειος Κόκαλης. Επίσης παραβρίσκονται μαζί μας ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Από την κυβέρνηση παρίσταται η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Θεανό Φωτίου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριος Σταύρος Κοντονής. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριος Ιούλιος Συναδεινός. Και ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτριος Καρέλας, καθώς και βουλευτές. Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι αυτού εξοχώτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης. Στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα να λάβουν το λόγο αθλητές, οι προπονητές τους, καθώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και Αρχηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Αποστολής Ρίο 2016. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα λάβει το λόγο αμέσως μετά τις ομιλίες των μελών της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και στη συνέχεια θα επιδώσει τα αναμνηστικά δώρα για την απόδοση τιμής από την Βουλή των Ελλήνων. Θα μου επιτρέψετε ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και πολλών άλλων συναδέλφων μας. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων, προπονητές και συνοδοί. Η Βουλή των Ελλήνων σας καλωσορίζει σήμερα για να μοιραστούμε όλοι μαζί τη χαρά και την ικανοποίηση που νιώσατε από την επίτευξη των υψηλών στόχων που είχατε θέσει. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που μου γεννά η σημερινή παρουσία σας εδώ με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αλλά και ως εκπαιδευτικού.
Για κάθε έναν και κάθε μία από εσάς που καταφέρατε να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας, υπάρχουν εκατοντάδες νέες και νέοι που δυσκολεύονται, τραυματίζονται, αποτυγχάνουν και απογοητεύονται, όχι γιατί δεν προσπαθούν, αλλά γιατί η καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία είναι αφόρητα δύσκολη στη χώρα μας. Η πρόσβαση σε κτίρια, σε υπηρεσίες, ακόμη και σε πνευματικά αγαθά, είναι στρωμένη με εμπόδια. Η αυτονόητη πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, αλλά και σε δημόσια αγαθά, είναι συχνά τυραννικά δύσκολη. Και τα εμπόδια δεν είναι μόνο υλικά. Είναι δυστυχώς εμπόδια νοοτροπίας, εμπόδια που πηγάζουν από βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις που είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουν. Για να αλλάξουν οι νοοτροπίες δεν φτάνει η πρόνοια της πολιτείας που και αυτή συχνά είναι ανεπαρκής. Πρέπει ταυτοχρόνως να εντείνουμε τις προσπάθειές μας μέσα στα σχολεία από τις πολύ μικρές ηλικίες, αφού γνωρίζουμε πως μόνο η γνώση διώχνει το φόβο και τις προκαταλήψεις. Και γι' αυτό επιμένουμε να μάθει η νέα γενιά ότι το διαφορετικό δεν είναι κάτι το κακό, αλλά τελικά ένας πλούτος για μια κοινωνία. Η εξοικείωση με κάθε είδους αναπηρία μαθαίνει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τον συνάνθρωπό τους. Και μόνον έτσι θα καλλιεργήσουμε μια κοινωνία ανοιχτή, ανεκτική, ανθρώπινη και τελικά πιο φιλική προς όλους. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι παρά τις προσπάθειές μας, η εξοικείωση των παιδιών με την εικόνα και την ιδέα της αναπηρίας παραμένει ακόμη ένα μεγάλο ζητούμενο για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Υπάρχει όμως και μία άλλη διάσταση των επιτυχιών σας, την οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω πριν τελειώσω. Η διάσταση αυτή είναι ότι με την παρουσία σας και τις επιδόσεις σας εκπαιδεύετε τους πολίτες αυτής της χώρας. Η εκπαίδευση και η παιδεία δεν παρέχεται μόνον μέσα από τους τυπικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς. Εκπαιδεύετε μέσα από όσα με την καθημερινή σας στάση προβάλλουν οι λίγοι ως αξίες που πρέπει να υιοθετήσουμε οι πολλοί. Και εσείς, με την καθημερινή σας στάση, μας ξαναθυμίσατε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ότι έχει αξία και νόημα προσωπικό αλλά και συλλογικό το να επιλέγει κανείς τον δύσκολο δρόμο. Το να μην παρετείται από τα όνειρά του, να μην δέχεται να γίνει πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Η επιμονή που απαιτήθηκε για να καταφέρετε κάτι που πριν πολλά χρόνια στον καθένα και στην κάθε μια σας θα φάνταζε αδύνατο, η επιλογή δηλαδή του δύσκολου δρόμου, είναι αξία για όλους μας. Ανεξάρτητα αν διακριθήκατε με μετάλλια ή όχι, η απίστευτη επιμονή και το πείσμα σας σας έφεραν μέχρι εδώ. Είστε λοιπόν οι πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι που μας ξαναθύμισαν ξεχασμένες αξίες. Και γι' αυτό όλοι εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αρχηγοί των κομμάτων και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση σας καλωσορίζουμε σήμερα στη Βουλή σε μια ειδική εκδήλωση απόδοσης τιμής που συνδυάζει και αξιοποιεί το θεσμό της ακρόασης φορέων, ακριβώς για να έχετε εσείς τη δυνατότητα να μας μιλήσετε για τα βιώματά σας ως αθλητές που παίρνετε μέρος στην κορυφαία διεθνή αθλητική οργάνωση. Και εμείς ως βουλευτές και μέσω ημών και οι πολίτες να έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε και να σας τιμήσουμε για την υπερπροσπάθειά σας. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για τα αποτελέσματα, το ήθος, τη συνολική παρουσία. Είστε άξιοι πρεσβευτές, γυναίκες και άντρες. Με τη δικιά σας προσπάθεια και συμμετοχή ενδυναμώνει ο αγώνας για να κρατηθεί η παράδοση και οι αξίες του Ολυμπιακού Πνεύματος μέσα σε πολλαπλές αναιρέσεις και φωτοσκιάσεις από την άκρατη εμπορευματοποίηση
που ανατροφοδοτείται και με τα θλιβερά διαχρονικά φαινόμενα των αναβολικών ουσιών ή του ακραίου ανταγωνισμού. Τα παραπάνω λόγια χρησιμοποίησα και απευθυνόμενος στους αθλητές και προπονητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο του 2016, την ημέρα που είχαν προσκληθεί πριν περίπου ένα μήνα σε ανάλογη εκδήλωση. Στην περίπτωσή σας, ωστόσο, αποκτούν μια ακόμα πιο βαθιά σημασία, καθώς εσείς αγωνίζεστε και αθλείστε αντιμέτωποι με ιδιαίτερες δυσκολίες και διακρίσεις. Αποτελείτε δε την υπέρτατη, περίτρανη απόδειξη ότι το ταλέντο σας, η αποφασιστικότητα και η ισχυρή θέλησή σας για ένα στόχο και για μια γνήσια επιθυμία μπορούν να υπερκεράσουν όλες τις αντικσοότητες. Η παρουσία σας μας τιμά και τιμά τη χώρα μας, στην οποία γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, στην οποία αναβίωσαν και αποτελούν σημαντικό στοιχείο διαχρονικής μίζωνος ιστορικής σημασίας και πολιτισμικής διαμόρφωσης. Έχουμε επίγνωση των εξαιρετικών δυσχεριών μέσα στις οποίες προετοιμαστήκατε και που για πολίτες όπως εσείς είναι σίγουρα πιο μεγάλες από αυτές που η κρίση έχει γεννήσει για όλους τους συμπολίτες μας. Η πολιτεία βοήθησε, βοηθάει και θα πρέπει να βοηθάει ακόμα παραπάνω και έχουμε πλήρη επίγνωση αυτής της ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και μόνο στον αθλητισμό, με ήθος και σοβαρότητα και με ηθική δέσμευση, αποτελεί ένα σύγχρονο άθλο και ηρωισμό που αξίζει να επισημαίνεται. Η συμβολή του υποδείγματος της δικιάς σας προσπάθειας μπορεί να είναι σημαντική για να ενθαρρυνθούν και να εμπνευστούν οι νέοι άνθρωποι, να προσεγγίσουν τον αθλητισμό που είναι ταυτόχρονα υγεία, ψυχαγωγία, κοινωνικότητα, κοινωνική καταξίωση μέσα σε ένα περιβάλλον διευρεμένης κοινωνικής δοκιμασίας του ατομικού αλλά και του συλλογικού πνεύματος. Ας είναι η σημερινή παρουσία σας και η διαδικασία ακρόασης που θα ακολουθήσει ένα ισχυρό έναυσμα για να ληφθούν αποφάσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη ολόπλευρη στήριξη του αθλητισμού στη χώρα μας και μάλιστα του αθλητισμού χωρίς διακρίσεις. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Αρχή των Κομμάτων, βουλευτές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να καλωσορίσω σήμερα στο Εθνικό Κοινοβούλιο τους παραολυμπιονίκες και τους αθλητές που μας έκαναν περήφανους και κυρίως να σας ευχαριστήσω σήμερα που είστε εδώ μαζί μας. Πριν από λίγους μήνες, πριν από έναν 1,5 μήνα, όταν φεύγατε για το Ρίο, σας είχα ευχηθεί λέγοντας πως μπροστά σε τέτοιες στιγμές συνηθίζουμε να εκφωνούμε στερεοτυπικές φράσεις για την αξία που έχει αυτή η συμμετοχή και για τα μαθήματα που προσφέρει σε όλους μας. Τα λόγια δεν είναι ανακριβή, ούτε λανθασμένα. Σωστά είναι. Αλλά είναι ταυτόχρονα και ελλειπή. Γιατί δεν αρκούν τα λόγια για να αποτυπώσουν τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό που κάνετε. Και ούτε το δέος που μπορεί να νιώσει κάποιος από όλους τους υπόλοιπους σαν και εμάς, αν σκεφτεί να βάλει τον εαυτό του στη δική σας θέση, το πώς θα αντιμετώπιζε αυτός αντίστοιχα προβλήματα, αν θα έβρισκε τη δύναμη που εσείς βρήκατε και δείξατε τόσες φορές για να φτάσετε εδώ που φτάσατε, αν θα μπορούσε έστω και να σκεφτεί τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς το καταφέρατε και μας αποδείξατε άλλη μια φορά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πως ζωή πάντα υπάρχει όταν οι άνθρωποι ονειρεύονται. Όταν σταματούν οι άνθρωποι να ονειρεύονται, σταματάει η ζωή. Όταν σταματούν οι άνθρωποι να προσπαθούν, σταματάει η ζωή. Και όταν σταματάει κανείς να προσπαθεί να αγωνίζεται για να πετύχει το όνειρό του. Εσείς λοιπόν δίνετε μαθήματα σε όλους μας, μαθήματα αγώνα, πίστης, δύναμης,
και τελικά θα έλεγα μαθήματα ελευθερίας. Οι επιδόσεις σας στο Ρίο ήταν εξαιρετικές. Φέρατε στη χώρα μας και στους δικούς σας ανθρώπους 13 μετάλλια. Καταρρύψατε ατομικά ρεκόρ, ευρωπαϊκά ρεκόρ, παγκόσμια ρεκόρ, παραολυμπιακά ρεκόρ. Μα κυρίως όλοι μαζί με τη βοήθεια των προπονητών σας και των συγγενών σας καταρρύψατε κάτι σημαντικότερο από τα ρεκόρ. Καταρρύψατε σύνορα. Το σύνορο ανάμεσα στον πόνο και την επιτυχία. Το σύνορο ανάμεσα στο φόβο και στον θρίαμβο. Το σύνορο ανάμεσα στην προκατάληψη και στην αποδοχή. Και θα ήθελα να μείνω λίγο παραπάνω σε αυτό το τελευταίο και να θυμίσω, διάβαζα τις προάλλες, τις δηλώσεις ενός από εσάς, του Παύλου Μάμαλου, που μας είπε για όλα αυτά που ως παιδί αντιμετώπισε στο σχολείο. Για μια συμπεριφορά επιθετική και προσβλητική. Προσβλητική όχι όμως μόνο προς αυτόν, αλλά και προς την ίδια τη συντεταγμένη πολιτεία, προς όλους εμάς. Εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης. Προσβλητική προς εμάς, διότι φαίνεται δεν δουλέψαμε όσο θα έπρεπε, δεν δουλέψαμε αρκετά ως τώρα, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα αυτά, που σήμερα, ξέρετε, τα βάζουμε όλα κάτω από μια ετικέτα με τον ξενόφερτο όρο bullying. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Παύλο, γιατί μας τάραξε με αυτά που είπε και έτσι μας θύμισε πως έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε ως πολιτεία. Στον χώρο της παιδείας και στον χώρο της συνειδητοποίησης της κοινής γνώμης για τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Μα και για κάτι πολύ περισσότερο, για την ίδια την αξία του ανθρώπου. Και αυτήν την αξία εσείς τη δείχνετε κάθε μέρα. Και τα λόγια αυτά που ακούτε και αυτά που ακούσατε τις προηγούμενες μέρες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ξέρετε, δεν είναι λόγια παρηγοριάς, ούτε λόγια συμπόνιας. Είναι λόγια θαυμασμού. Και είναι λόγια ευγνωμοσύνης. Γιατί είστε αθλητές και σας επιβραβεύουμε για τις επιδόσεις σας και γιατί είστε πολίτες και σας επιβραβεύουμε για το κοινωνικό σας παράδειγμα. Σας λέω από εδώ, σήμερα, πως η ελληνική πολιτεία οφείλει να είναι δίπλα σας και θα είναι δίπλα σας. Σκεφτόμαστε όλους τους τρόπους για να σας βοηθήσουμε. Εσάς που βοηθάτε εμάς. Μας βοηθάτε να προωθήσουμε την αντίληψή μας για την άθληση ως κοινωνική δραστηριότητα, ως κοινωνικό δικαίωμα, όχι μόνο για τον επαγγελματία αθλητή, αλλά και για τον αθλούμενο άνθρωπο, αλλά και για τον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό και προχωράμε σε μία κίνηση. Με νόμο που θα έρθει το προσεχές διάστημα στη Βουλή, ορίζουμε πια πως το 15% των θέσεων που θα προκυρήσονται μέσω ΑΣΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από άτομα με αναπηρία. Σαν μια έμπρακτη στήριξη του αγώνα που δίνεται καθημερινά, μα και σαν μια διαρκή υπόμνηση προς την κοινωνία, πως εσείς δεν είστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πως η ποιότητα και το ήθος μιας χώρας αποτυπώνεται πρωτίστως στον πρώτο που αντιμετωπίζει τους πιο αδύναμους για να τους κάνει και αυτούς πιο δυνατούς. Ξέρετε, συγκινούμαστε από τη χαρά που βλέπουμε στα πρόσωπά σας. Και είναι και δική μας χαρά. Η παρουσία σας εδώ, θα το έλεγα, είναι μια από τις ιδιαίτερες στιγμές του Εθνικού Κοινοβουλίου. Και είναι ιδιαίτερη και φάνηκε από την αρχή. Συνήθως στο Κοινοβούλιο οι αντίπαλοι πολιτικοί αρχηγοί δεν χειροκροτά ένας τον άλλον όταν ανακοινώνονται τα ονόματά τους. Σήμερα με την παρουσία σας το κάναμε. Αλλά είναι ιδιαίτερη για ένα ακόμα λόγο. Είναι ιδιαίτερη η στιγμή της παρουσίας σας εδώ, γιατί μας δίνετε δύναμη και μας κάνετε να αισθανόμαστε και εμείς
και όλοι οι πολίτες της χώρας που όλα αυτά τα χρόνια ο καθένας ξεχωριστά περνάει τις δικές του δυσκολίες και το δικό του Γολγοθά, ότι η δύναμη της ψυχής μπορεί να δώσει αποτελέσματα και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στέκεστε όρθιοι απέναντι στις δυσκολίες, έτσι κι εμείς πρέπει να σταθούμε όρθιοι για να αλλάξουμε την πορεία που έχει πάρει ο τόπος όλα τα τελευταία χρόνια. Μας δίνεται λοιπόν το πιο σημαντικό, το πιο μεγάλο, το πιο ισχυρό μάθημα, τον δρόμο για να ακολουθήσουμε τα δικά σας βήματα στα δικά σας μονοπάτια. Και σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ. Μαζί μας επίσης είναι τώρα ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο κύριος Παναγιώτης Κουρουπλής, και η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Τον λόγο τώρα θα πάρουν προπονητές και αθλητές για ένα σύντομο χαιρετισμό. Και καλώ τον κύριο Γιώργιο Βαρβεράκη, τον Εθνικό Προπονητή Ποδηλασίας, να μας απευθύνει τον χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, κύριοι αρχηγοί των κομμάτων, υπουργοί, κύριοι και κυρίες βουλευτές, είναι ιδιαίτερη χαρά, τιμή, αλλά και ευθύνη να στέκεται κάποιος εδώ, στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων. Εδώ που θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας, όπου πολλοί σπουδαίοι άντρες έχουν σταθεί στο παρελθόν, στην ένδοξη ιστορία μας. Και θα μου επιτρέψετε και τη συγκίνηση και το δέος που νιώθω αυτή τη στιγμή. Η ελληνική ιστορία στην οποία η παραολυμπιακή μας ομάδα έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα με την παρουσία της και τις επιτυχίες των αθλητών μας στο Ρίο. Επιτυχίες που πραγματικά είναι σαν τον ύμνο μας, από τα κόκαλα βγαλμένες των Ελλήνων τα ιερά, με αντιξοότητες, με δυσκολίες, με προβλήματα, με ελλείψεις. Όμως, με περίσσιο θάρρος, με θέληση, με πάθος και αποφασιστικότητα. Αυτή η ομάδα, αυτοί οι αθλητές με αναπηρία, οι προπονητές τους, οι οικογένειές τους, είναι το πιο τρανό, το πιο δυνατό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, με αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη. Ένα παράδειγμα για όλη την κοινωνία μας, καθώς αυτοί οι αθλητές με αναπηρία και όχι μόνο, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της και δείχνουν τις αρχές και το πνεύμα που πρέπει να στηριχθούμε ως έθνος. Στήριξη, μεγάλη λέξη, όσο και σημαντική. Εδώ, από αυτό το έδρανο, μέσα από την ψυχή μας, αυτό ζητάμε, αυτό φωνάζουμε, όσο πιο δυνατά μπορούμε. Στήριξη. Στήριξη από όλους εσάς και από τον καθένα ξεχωριστά, με τις δομές, με τους νόμους, τον αθλητικό νόμο και όχι μόνο, με τις αποφάσεις σας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με τιμή, αξιοπρέπεια και πίστη, για να βλέπουμε τη σημαία μας να κυματίζει υπερήφανη και να μας οδηγεί σε κάθε βήμα. Κυρίες και κύριοι, όταν αυτά τα φώτα θα σβήσουν, μην αφήσετε να σβήσουν και τα όνειρά μας μαζί. Μη μας ξεχάσετε. Σας θέλουμε μαζί μας, σας θέλουμε κοντά μας, σας θέλουμε δίπλα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε μαζί πλέον να γράψουμε κι άλλες ένδοξες σελίδες στην πλούσια ελληνική ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαρβεράκη. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης, εθνικός προπονητής Άρσης Βαρών σε Πάγκο.
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί αθλητές και συνάδελφοι προπονητές, είναι τιμή μου να εκπροσωπώ τους συναδέλφους προπονητές και να προσπαθήσω να αποδώσω τα συναισθήματα όλων μας μετά από την κορυφαία διοργάνωση της τετραετίας που είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Προπονητής και αθλητής αποτελούν ένα άρρηκτο σύνολο με κοινούς στόχους, κοινή προσπάθεια και κοινές θυσίες. Οι αθλητές μας είναι για μας το παν. Τα συναισθήματα που βιώνουμε χάρη στη δική τους προσπάθεια και τις δικές τους επιτυχίες είναι μοναδικά και τους ευχαριστούμε. Στο χώρο των ατόμων με αναπηρία, το δέσιμο ανάμεσα στον προπονητή και στον αθλητή είναι ακόμη μεγαλύτερο, αφού πολλές φορές και κυρίως στις κινητικές αναπηρίες υπάρχει άμεση εξάρτηση μεταξύ αθλητή και προπονητή. Ο αθλητισμός για τα άτομα με αναπηρία είναι πρωτίστως ο τρόπος να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να κοινωνικοποιηθούν και να είναι ενεργά μέλη της άδικης για αυτούς κοινωνίας μας. Δεν είναι τίποτε εύκολο για αυτούς σε έναν κόσμο που έχει δαιμονοποιήσει την αναπηρία και έχει στις περισσότερες περιπτώσεις απορρίψει τους ανάπηρους. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η αρτημέλεια από την αναπηρία απέχει μόλις μία άτυχη στιγμή. Οι αθλητές που σήμερα είναι εδώ μπροστά σας είναι η απόδειξη ότι τα άτομα με αναπηρία θέλουν και μπορούν να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας. Είναι εδώ γιατί έχουν ξεπεράσει την προκατάληψη και τον ρατσισμό. Είμαστε εδώ γιατί αποτελούμε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία είναι αναγκαία προϋπόθεση για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους. Είναι ο τρόπος να γίνει η αναπηρία γνωστή και αποδεκτή από όλους μας. Είναι εν τέλει ο πολιτισμός μιας σύγχρονης κοινωνίας. Είναι χρέος κάθε συγκροτημένης πολιτείας να τους επιτρέπει να έχουν αυτή την επιλογή. Είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε να γίνει η καθημερινότητά τους καλύτερη. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναφέρετο δικαίωμά τους. Εμείς, οι προπονητές αυτών των αθλητών, είμαστε υπερήφανοι γιατί όσα έχουν πετύχει και είμαστε δίπλα τους. Περιμένουμε από όλους όσοι είναι αρμόδιοι να κάνουν το ίδιο. Ευχαριστούμε την πολιτεία για τη μέχρι τώρα στήριξη που μας παρήχε, παρόλες τις δυσκολίες που βιώνει η χώρα μας, και ευελπιστούμε στην παραπέρα βοήθεια στην πορεία μας προς το Τόκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωαννίδη. Τον λόγο έχει ο κύριος Γρηγόρης Πολυχρονίδης, ασημένιος παραολυμπιονίκης μπότσια στο ατομικό της κατηγορίας BC3 και χάλκινος παραολυμπιονίκης στα ζευγάρια της κατηγορίας BC3. Εξοχώστατε κύριε και κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριε Αρχηγοί των Κομμάτων, κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Παραολυμπιακής Επιτροπής, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Ως ένας από τους πιο παλιούς αθλητές της ομάδας, είχα την τύχη και την ευτυχία να κατακτήσω 4 παραολυμπιακά μετάλλια και να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά, δουλεύοντας σκληρά μαζί με τους ανθρώπους που με στηρίζουν σε όλη μου την πορεία. Η πορεία αυτή απαιτεί υπεράνθρωπες προσπάθειες, θυσίες και δύναμη για να ξεπεράσεις τα εμπόδια και να έχεις τη δυνατότητα να εξαλειφθείς σε έναν από τους καλύτερους αθλητές του πλανήτη. Μόνο έτσι και όμως θα έχεις τη πιθανότητα νίκης ενάντια σε αντιπάλους από όλο τον κόσμο που δουλεύουν εξίσου σκληρά για να κερδίσουν αυτό ακριβώς που κυνηγάς και εσύ. Όλοι οι αθλητές σε αυτή την αίθουσα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη της επιτυχίας με σκοπό να τιμήσουμε τη χώρα μας. Ο πρωταθλητισμός των ατόμων με αναπηρία απαιτεί την ανάγκη επιπλέον συνοδών. Επίσης, τα προβλήματα μετακίνησης και πρόσβασης καθιστούν το έργο μας πιο δύσκολο. Οι οικογένειές μας, οι προπονητές μας και οι συνοδοί μας είναι πάντα δίπλα μας και χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πλέον δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, μιλώντας εκ μέρους των αθλητών, θέλω να σας μεταφέρω δύο κύρια ζητήματα που πρέπει να επιλύσετε άμεσα για να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τον πρωταθλητισμό. Επί σειρά ετών, οι αθλητές μας παραμένουν αδιόριστοι. Χάρηκα πάρα πολύ για την εξαγγελία που έβγαλε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα. Ένα δικαίωμα όμως του νόμου 2725 του 1999 για τους ανθρώπους που έκτισαν όλη τους τη ζωή με σκοπό να τιμήσουν την πατρίδα. Πρέπει να πραγματοποιηθεί και αυτό. Είναι πολλά τα χρόνια. Οι αθλητές αυτοί δεν έχουν κανένα εισόδημα παρά μόνο τη στήριξη από τις οικογένειές τους. Και ευχαριστώ θερμά από όλους την οικογένεια του καθενός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι γεγονός ότι ακόμα και οι κορυφαίοι αθλητές που έφεραν μετάλλια για τη χώρα και σήκωσαν τη σημαία μας ψηλά σε κάθε γωνιά του κόσμου, σε κάθε διοργάνωση, δεν έχουν λάβει τις νόμιμες αβημές από τις επιτυχίες του έτους 2013 μέχρι και σήμερα. Είναι απαραίτητο να τονίσω πως η επιτυχία από την αποτυχία απέχουν μόλις μερικά δέκατα του δευτερολέπτου ή μερικά χιλιοστά. Το να γίνει ένας αθλητής ήρωας από το να βρεθεί στην αφάνεια είναι θέμα λεπτομεριών. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, εμείς οι αθλητές ζητάμε και έχουμε απαραίτητη ανάγκη μόνο αυτά τα οποία όριζε για μας ο νόμος, έχοντας ήδη υποστεί τεράστιες περικοπές κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τιμές που μας κάνετε, αλλά σας παρακαλούμε να μην περιοριστείτε σε αυτές. Δεν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τον πρωταθλητισμό υψηλού επίπεδου και παγκοσμίου κλάσεως χωρίς την άμεση και έμπρακτη επίλυση των προβλημάτων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πολυχρονίδη. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Δήμητρα Κοροκίδα, χάλκινη παραολυμπιονίκη στίβου στη σφαίρα γυναικών κατηγορίας F53. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή και την ιδιαίτερη τιμή. Είμαστε οι Έλληνες αθλητές που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στους 15ους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Μα πάνω απ' όλα είμαστε οι Έλληνες αθλητές που καθημερινά αγωνιζόμαστε να φτάσουμε τη χώρα μας και τη σημαία μας ψηλά σε κάθε αθλητική διοργάνωση και όχι μόνο. Το ελληνικό παραολυμπιακό κίνημα βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, δείχνοντας ότι οι Έλληνες αθλητές τιμούν τα ελληνικά χρώματα, υπερβαίνοντας πολλές φορές τον ίδιο τους τον εαυτό. Άλλωστε, ο φετινός απολογισμός των 13 μεταλλίων, από τα οποία τα 5 είναι χρυσά, το αποδεικνύει περίτρανα. Πέρα όμως από τα μετάλλια που είναι επιβράβευση των κόπων κάθε αθλητή, εμείς οι ίδιοι αθλητές αποδεικνύουμε και κάτι ακόμα, τη δύναμη της ελληνικής ψυχής. Οι Έλληνες ζούμε ίσως στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, στη χώρα του πολιτισμού και της δημοκρατίας, στη χώρα που διαχρονικά υπήρξε η βασική πηγή έμπνευσης και το θεμέλιο της πολιτιστικής ανάπτυξης όλου του δυτικού κόσμου. Αμέτρητοι οι ποιητές, οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτυπώσουν στα έργα τους την ομορφιά της χώρας μας. Δυστυχώς, οι λέξεις κάποιες φορές αποδεικνύονται πολύ μικρές για να αποδώσουν αυτό που βλέπουν τα μάτια και νιώθει η ψυχή. Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα είναι η οικονομική κρίση, η οποία πλήττει το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πολιτισμού και οθώντας μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το αίσθημα ανασφάλειας και απεσιοδοξίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων. Αυτή η Ελλάδα με το απέραντο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, φωτισμένη τις περισσότερες ημέρες του χρόνου με το ζεστό φως του ήλιου, αναζητά σήμερα λύσεις να βγει από το οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Η οικονομική κρίση, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει επηρεάσει και τον αθλητισμό. Σε τέτοιο επίπεδο, μάλιστα, που πολλοί αξιόλογοι και πολλά υποσχόμενοι για το μέλλον αθλητές να σκέφτονται να τερματίσουν την αθλητική τους καριέρα. Νιώθοντας όλοι εμείς τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ζητάμε τη στήριξή σας, ώστε να μπορέσουμε με αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και με ψηλά το κεφάλι να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μία θέση στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο διορισμός διακεκριμένων αθλητών, καθώς και η καταβολή των οικονομικών επιβραβεύσεων των προηγούμενων ετών, είναι δύο από τα στοιχεία που θα ανακουφίσουν τους Έλληνες αθλητές και θα τους δώσουν την έξτρα εκείνη ενέργεια να πάνε ακόμα πιο ψηλά.
Ο ελληνικός λαός στη μακραίωνη ιστορία που έχει στη μακραίωνη... Συγγνώμη. Ο ελληνικός λαός του στη μακραίωνη ιστορία του έχει αποδείξει ότι ενωμένος μπορεί όχι μόνο να επιζήσει σε δύσκολους καιρούς, αλλά μέσα από αυτούς να αναγεννηθεί και να γίνει ακόμα πιο δυνατός. Αυτή η ικανότητα των Ελλήνων φαίνεται και μέσα από τα λόγια του ποιητή μας Οδυσσέα Ελίτη. Εάν αποσυνθέσεις στην Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει, με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κοροκίδα. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Παναγιώτης Τριανταφύλου, ασημένιος παραολυμπιονίκης ξηφασκίας με αμαξίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από μένα. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αρχηγοί των κομμάτων, υπουργοί, κύριοι και κυρίες βουλευτές, τα περισσότερα τα είπανε όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά που είπε ο συναθλητής μου, ο Γρηγόρης ο Πολυχρονίδης, εάν δεν υλοποιηθούν, θα έρθουμε αντιμέτωποι όλοι στο να σκεφτούμε να σταματήσουμε τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Είμαστε μια ομάδα. Ενωθήκαμε όλοι μαζί για να φέρουμε αποτελέσματα, να φέρουμε πολλές επιτυχίες. Το υποσχεθήκαμε πριν φύγουμε ότι θα φέρουμε πολλές επιτυχίες και το κάναμε. Θέλουμε τώρα και από εσάς να μας υποσχεθείτε ότι θα υλοποιήσετε όλα αυτά, θα προσπαθήσετε για όλα αυτά και περιμένουμε. Περιμένουμε να τα κάνετε πράξη. Επίσης θέλω να σας πω όλοι όσοι βρίσκεστε στη Βουλή, ενωμένοι όπως εμείς, να αγαπήσετε αυτή τη χώρα και να προσπαθήσετε για το λαό της, για τα παιδιά της, για όλους. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Τριανταφύλου. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Μαρία Καλπακίδου, παραολυμπιακή αθλήτρια κολύμβησης. Καλησπέρα σας και από μένα. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή και που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε. Έχει περίπου 2 εβδομάδες από τότε που γυρίσαμε από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου, στους οποίους και οι 60 αθλητές δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για τη χώρα μας, γνωρίζοντας ότι όταν φοράμε το εθνόσημο, η ευθύνη και μόνο είναι πολύ βαριά στους ώμους μας και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτή τη χώρα. Έχουμε κατακτήσει 13 μετάλλια και πάρα πολλά πλασαρίσματα στην οκτάδα. Ωστόσο, πίσω από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες και όταν σβήνουν τα φώτα, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν 4 χρόνια σκληρής δουλειάς, προπόνησης, αφοσίωσης, κάτω από δύσκολες και αντίξιες συνθήκες. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης το να είναι κάποιος αθλητής θεωρείται ότι αυτό είναι το επάγγελμά του. Καθώς το να συμμετάσχει σε μια εθνική ομάδα απαιτεί από τον αθλητή, συγγνώμη, απαιτεί πολλές ώρες να περάσει στους αθλητικούς στίβους, πολλές θυσίες και κυρίως να προσπαθεί να ξεπερνά κάθε φορά τον εαυτό του. Δεν νοείται λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι πρωταθλητής υψηλού επίπεδου με επιτυχίες στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα να πρέπει μετά ή πριν τη σκλήρη και απαιτητική προπόνησή του να αποδώσει στην εργασία του. Είναι φύση αδύνατο να ανταποκριθεί και στους δύο αυτούς τομείς με το ίδιο σθένος και με την ίδια... Συγγνώμη. Με το ίδιο σθένος. Συγγνώμη λίγο. Αυτό που θα ήθελα εγώ, σαν αθλήτρια και σαν πρωταθλήτρια, είναι να σας τονίσω και να υπογραμμίσω ότι όλοι, δίνοντας το καλύτερό μας σε αυτό, αυτό που θα θέλαμε από εσάς είναι την διευκόλυνση των αθλητών και των πρωταθλητών από όσους εργάζονται, από την εργασία τους
Καθώς για να λάβουν μέρος, για να λάβει ένας αθλητής μέρος σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση υψηλού επίπεδου, είτε αυτή είναι παγκόσμια αγώνιση, είτε πανευρωπαϊκή, είτε ακόμα ολυμπιακή, χρειάζεται πρώτα να πιάσει τα όρια λαμβάνοντας μέρος σε μικρότερους αγώνες, είτε εθνικού, είτε διεθνές επίπεδου. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα εγώ, γιατί είμαστε μια χώρα που προωθεί τον αθλητισμό και τον ενδιαφέρει να έχουμε υψηλές επιδόσεις στην παιδεία, στον πολιτισμό, τόσο και στον αθλητισμό, είναι η διευκόλυνσή σας, η στήριξή σας, ούτως ώστε να φέρουμε ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις και ακόμα περισσότερα μετάλλια στη χώρα μας. Γνωρίζω ότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες και η χώρα μας περνάει από μια μεγάλη κρίση. Ωστόσο, σαν Έλληνες, πάντοτε έχουμε στόχους, έχουμε φιλότιμο, δεν αφήνουμε τις δύσκολες καταστάσεις να μας ρίξουν κάτω και συνεχίζουμε να ελπίζουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στους συναθλητές μου για ό,τι έχουν καταφέρει και να προχωρήσουμε μπροστά για τους επόμενους προολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Καλπακίδου. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Παύλος Μάμαλος, χρυσός παραολυμπιονίκης Άρσης Βαρών σε πάγκο. Κύριε Υπουργέ, κύριε βουλευτές των κομμάτων, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, είναι μεγάλη μας τιμή που μας καλέσατε σε τούτη την αίθουσα σαν παραολυμπιονίκες. Εμείς δώσαμε τη ψυχή μας, την καρδιά μας, το αίμα μας σε αυτό που λέγεται Παραολυμπιάδα. Όλα τα παιδιά πήρανε από την πρώτη θέση χρυσό μετάλλιο μέχρι την 8η θέση λέγονται Ολυμπιονίκες. Τα παιδιά τα συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου με τη βοήθεια των προπονητών τους, των συνοδούς τους και είναι μεγάλη τιμή που δώσανε αυτό που λέγεται αίμα και ψυχή, ελληνική ψυχή στον αγώνα πάνω. Τα παιδιά είναι όλα τα παιδιά, κάποια παιδιά είναι αδιόριστα στο δημόσιο που ανήκουν μια θέση σε εμάς. Εγώ είμαι αδιόριστος από το 2009. Δεν είναι αδικία να έχω φέρει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στη χώρα μου, να κάνω έπαρση σημαία ψηλά στον ιστό και να βουρκώνω από χαρά και από συγκίνηση και 4 χρόνια Ολυμπιακής προετοιμασίας να μην έχω διοριστεί. Και είναι κάποια πριν που ανήκουν στα παιδιά αυτά. Εγώ αυτά τα παιδιά τα συγχαίρω μέσα στην καρδιά μου, σαν 4η Ολυμπιάδα που έχω στην καριέρα μου και εύχομαι να προχωρήσουν και τους αγαπώ πολύ και τους προπονητές και τους συνοδούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον πρόεδρο, τον Γιώργο Φουντουλάκη που είναι δίπλα μου και με συμπαραστέκεται και όλη την ελληνική πολιτεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάμαλο. Τέλος το λόγο έχει ο κύριος Γεώργιος Φουντουλάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και αρχηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Αποστολής Ρίο 2016. Κύριε Φουντουλάκη. Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Αρχηγή Κομμάτων, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είμαι πάρα πολύ Είμαι υπερήφανος που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής, έχοντας αυτούς τους υπέροχους αθλητές. Αυτοί οι αθλητές, μέσα σε 165 χώρες στο Ρίο, κατατάξαν την Ελλάδα στην 24η θέση. Έχουν ένα σπάνιο ήθος. Είναι αθλητές, εργαζόμενοι, οικογενειάρχες. Είναι αθλητές που παλεύουν με την αξία τους να κατακτήσουν αυτή τη θέση στις διακρίσεις ενάντια στα αναβολικά, στη φαρμακοδιέγερση.
και είμαι περήφανος που έχω την πιο δυνατή αθλητική ομάδα στην Ελλάδα. Και αυτό το αποδεικνύει η συνεχής διακρίση τους σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεύτερο είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της UEFA. Και τρίτο είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Και σας ενημερώνω, το παρακολουθούν εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω όμως ότι εδώ στην Ελλάδα απέχουμε πολύ από την συμπεριφορά των ξένων χωρών, προηγμένων και μη. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει απαξίωση και ρατσισμός. Και το νιώθουμε καθημερινά στο πετσί μας. Έχουμε καταφέρει με τις προσπάθειές μας, με τους αγώνες μας, με τα συλλογικά μας όργανα και έχουμε προοδεύσει και έχουμε πετύχει. Φυσικά δεν είμαστε στην εποχή πριν 35 χρόνια. Θα κάνω κάποιες αναφορές, διότι πέρα από αθλητές είμαστε και άτομα και μέλη της κοινωνίας και αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και χειρότερα από ότι ένας άτομο που δεν έχει πρόβλημα αναπηρίας. Καταρχήν θέλω όμως πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Κοντονή, ο οποίος είχα μια μεγάλη και πολύ καλή συνεργασία μαζί του σε επίπεδο θεσμών. Να ευχαριστήσω, διότι με την παρέμβασή του ένα μήνα πριν φύγουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού μας δόθηκε η έκτακτη επιχορήγηση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη μετάβασή μας στο Ρίο. Ήδη είχα μια συνάντηση προημερών μαζί του και είχε ένα πολύ καλό θετικό σημείο, το οποίο θα τα ανακοινώσει προφανώς μεθαύριο ο κύριος Υφυπουργός. Κύριε Πρωθυπουργέ, σαν άτομο σας εκτιμώ ιδιαίτερα και είχα και την τύχη να με τιμήσετε κάποτε στο ψηφοδέλτιό σας και ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Θέλω όμως να σας επισημάνω κάποια σημεία. Που μας ισοπεδώνουν. Το άτομο με αναπηρία πιστεύω ότι είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και όταν παίρνετε κάποιο μέτρο, εισπράττει τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, αρνητικότητα του μέτρου. Και σε εμάς γίνανε αδικίες. Και πιστεύω ότι τις αδικίες αυτές τις εισηγούνται κάποιοι τεχνοκράτες, που για μένα είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι, το εισηγητικό προς τους υπουργούς, προς τον Πρωθυπουργό και σε όλους γενικότερα. Και θα φέρω 2-3 παραδείγματα. Ο νόμος ο τελευταίος που μας έκοψε τις επικουρικές συντάξεις και στα άτομα που έχουν 80% και πάνω αναπηρία ήταν ισοπεδωτικός. Μιλάμε για περικοπές που φτάσανε στα 250 ευρώ με μια σύνταξη που έπαιρνε ένας παραπληγικός γύρω στις 1.250-1.300 ευρώ. Κατανοούμε πλήρως τη δυσκολία της χώρας, την πίεση του ξένου παράγοντα, τους αρνητικούς συνομιλητές που έρχονται στην Ελλάδα και συζητάνε μαζί σας. Γνωρίζω την προσπάθειά σας και τις θέσεις σας, κύριε Πρωθυπουργέ, και τη δυνατότητα και τις αντοχές σας να προσπαθείτε συνέχεια να βελτιώσετε την κατάσταση αυτή. Αλλά φανταστείτε αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν, πόσο ισοπεδωτικά και τι αντίκτυπο θα έχουν στις οικογένειες των ατόμων αναπηρίας, και μιλάω αυτούς που είναι από 80% και πάνω. Δεν πιάνω παρακάτω, που και αυτοί θα έχουν ένα ιδιαίτερο προβληματισμό. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία να πληρώνω το έμφυα το ίδιο που πληρώνει ένας που έχει είτε 1.500 ευρώ μισθό, είτε και παραπάνω, είτε ιδιοκτήτης καταστήματος, ή επιχειρηματίας ή όχι. Κάποτε πληρώναμε 1 ευρώ συμβολικά το τετραγωνικό, προσωπικά πλήρωνα 65 ευρώ. Προχθές πλήρωσα 340. Κάποτε είχαμε τα φάρμακα δωρεάν, με μηδέν συμμετοχή. Σήμερα με ένα τερτύπι προηγούμενης κατάστασης, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρόνο, πληρώναμε συμμετοχή.
στα 150 ευρώ, στα 200 ευρώ που είναι μόνιμα φάρμακα απαιτούμενα για τον ανάπηρο, να πληρώνει 30, 40 και 50 ευρώ. Και δεν δέχομαι αμφισβήτηση από κανέναν ότι αυτό είναι ψευδές. Υπάρχει το πρόβλημα των ατόμων αναπηρία για εργασία. Εσείς κύριοι βουλευτές, κύριοι και κύριοι που δεν έχετε πρόβλημα, μιλάω έτσι εικονικά και παραδειγματικά, σε μια κρίσιμη ανεργία που ταλανίζει στον τόπο, μπορεί να βρεθεί να κάνετε δύο μεροκάματα κάπου που έγινε στην οικογένεια. Εγώ, οι συνάδελφοί μου, δεν μπορούν. Εμείς θέλουμε στήριξη από την πολιτεία. Δεν ζητάω να επιστραφούν πίσω αυτά που μας έχουν πάρει άδικα με αυτά που προανέφερα. Θέλω όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, και πιστεύω ότι έχετε τη δυνατότητα να μπείτε φραγμός σε περαιτέρω περικοπές και μέτρα που θα κάνουν τον ανάπηρο να πάει 40 χρόνια πίσω, να κλειστεί στο σπίτι του. Ένα άτομο με κινητική αναπηρία, κύριε βουλευτές, για να κινηθεί, γιατί δεν έχετε δυνατότητα να πάει όπως εσείς ούτε στο μετρό, ούτε στον ηλεκτρικό, κινείται με το αυτοκίνητό του. Παίρνει ένα μικρό επίδομα καυσίμων, το οποίο όμως δεν τον καλύπτει με τίποτα. Προσωπικά, ένα παράδειγμα που είμαι ενεργός στην κοινωνία λόγω της θεσμικής μου θέσης, θέλω πάνω από 400 ευρώ το μήνα βενζίνα για να μπορώ να είμαι και ωφέλιμος στην κοινωνία και να υπηρετήσω όσο μπορώ καλύτερα το χώρο αυτό που τον υπηρετώ 30 χρόνια. Γι' αυτό θα ήθελα με ολονών και απευθύνομαι και στα όλα τα κόμματα να στηρίξετε και να προστατεύσετε τα άτομα με αναπηρία. Διότι εάν δεν γίνει αυτό, πιστεύω πολλοί από εσάς θα έχετε τύψει αργότερα. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Βουλής ιδιαίτερα που μας έδωσε τη δυνατότητα να πούμε τις θέσεις μας, που ήταν όπως και κάποιες θέσεις κριτικής με την καλοπροαίρετη σημασία, όχι πολιτική κριτική. Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε πολιτικός ήμουν ποτέ, ούτε πολιτικός θα γίνω ποτέ. Και όταν κατεβαίνω και διεκδικώ κάποιες θέσεις, διεκδικώ για να δείξω ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν την ικανότητα. Είναι λυπηρό, όχι τώρα, αλλά από πριν, σε όλα τα υπουργικά υπουργεία, να μην προσλαμβάνεται ένας ανάπηρος σαν σύμβουλος αμυστή. Το έχω ζητήσει πολλές φορές. Έχουμε δικηγόρους, γιατρούς, επιστήμονες που γνωρίζουν τα θέματα των αναπήρων. Από ό,τι γνωρίζω, μόνο ο κύριος Κουρουμπλής έχει άτομο με αναπηρία σύμβουλο στο γραφείο του. Εγώ προσωπικά. Είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιείτε αυτή τη δυναμική των ατόμων με αναπηρία? Έχω πει επανειλημμένους υπουργούς, πάρετε άτομα με αναπηρία να σας συμβουλεύουν. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς. Εσείς θα αποφασίσετε τελική ανάλυση. Αλλά να σας ενημερώνουν. Πιστεύω ότι είναι πολλοί υπουργοί και πάρα πολλοί πολιτικοί δεν ξέρουν το προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Δεν ξέρετε που ένας ανάπηρος στο καροτσάκι θα ξυπνάει το πρωί μέχρι το βράδυ που θα ξαπλώσει να κοιμηθεί. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει και αυτός και η οικογένειά του. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ίσως δεν μας έχετε εμπιστοσύνη. Δείξτε μας μια εμπιστοσύνη. Θα είναι καλό για μας και για εσάς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και να σας φορτίσω. Ούτε σκοπό είχα να προκαλέσω το νύχτο σας ή να μας δείτε έτσι με ένα άλλο πνεύμα. Είμαστε αρκετά υπερήφανοι, αξιοπρεπείς και ζητάμε αυτό που δικαιούμαστε να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Φουντουλάκη, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτριες για την σαφήνεια και αμεσότητα της κριτικής τους, αλλά και των προβλημάτων και διεκδικήσεων με τα οποία έθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τις συνεδρίες, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνισης και λειτουργίας της Βουλής
31 μαθητές και μαθήτριες, καθώς και οι 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας Λάρισας. Τους καλωσορίζουμε. Τον λόγο τώρα έχει αυτοεξοχώτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Πρακόπης Παυλόπουλος. Αθλήτριες και αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι και είμαστε όλοι περήφανοι για σας. Περήφανοι επίσης για τους προπονητές σας. Περήφανοι κυρίως για τις οικογένειές σας και για αυτό που συνεισέφεραν με στέρηση για να φτάσετε εκεί που φτάσατε και να δώσετε στην Ελλάδα αυτό που δώσατε. Και θέλω να εξηγήσω με λίγα λόγια δύο τουλάχιστον λόγους για τους οποίους είμαστε περήφανοι. Ο πρώτος είναι ίσως και ο αυτονόητος. Είναι για την διάκριση αλλά και την επίδοσή σας. Όπως επίσης και για το ήθος με το οποίο επιτύχατε αυτά που επιτύχατε. Ήταν πραγματικά κορυφαία η επιτυχία. Αν συλλογιστεί κανείς, υπό ποιες συνθήκες, σε ποιες ώρες για τον τόπο πετύχατε αυτά που πετύχατε, η σειρά που φέρατε στην παγκόσμια κατάταξη, στην τρίτη μεγαλύτερη παγκόσμια αθλητική οργάνωση, δείχνει τι ακριβώς είστε, ποιο είναι το επίπεδο του επιτεύγματός σας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε φορά που ακούγονταν το όνομα καθενός σας και η χώρα σας και χώρα μας και κάθε φορά που κυμάτιζε η γαλανόλευκη, μεταφέρατε μέσα από τη δική σας δύναμη στα πέρατα του κόσμου το μήνυμα της Ελλάδας. Της Ελλάδας και της ιστορίας της, της Ελλάδας όμως του παρόντος και του μέλλοντος. Της Ελλάδας ως διαχρονικού λίκνου και κοιτίδας του Ολυμπιακού Πνεύματος και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Ο δεύτερος λόγος που είμαστε περήφανοι είναι και πιο σημαντικός. Είναι για το παράδειγμα και υπόδειγμα που προσφέρατε σε όλους μας. Πριν απ' όλα σε κάθε είδους ηγεσία, αρχής γενομένης από την πολιτική ηγεσία, αλλά και προς την πνευματική και προς την οικονομική ηγεσία του τόπου. Το παράδειγμα ελπίδας και αισιοδοξίας στην ίδια τυχεμαζόμενη κοινωνία μας. Ιδιαίτερα δε το παράδειγμα αισιοδοξίας και δύναμης που προσφέρατε στη νέα γενιά, το μεγαλύτερο θύμα αυτής της κρίσης. Και τι είναι εκείνο που τους μεταφέρατε. Πώς μπορεί να μετατρέψει κανείς ακόμα και την αναπηρία σε δύναμη. Σε δύναμη ψυχής και να τη μετατρέπει επίσης σε δύναμη δημιουργίας. Πώς δηλαδή διδάξατε με το παράδειγμά σας σε όλους μας και κυρίως στη νέα γενιά ότι ο άνθρωπος στον δρόμο της δημιουργίας δεν έχει άλλα όρια παρά μόνο εκείνα τα οποία ο ίδιος θέτει όταν υποκύπτει στην ίδια τη συγκυρία. Άρα δώσατε ένα παράδειγμα για το ποιες είναι οι αστήρευτες δυνάμεις αυτού του τόπου, αυτής της κοινωνίας, αυτής της νεολαίας. Αρκεί να το πιστέψει. Συμπυκνώσατε με το παράδειγμά σας το ότι υπακούσατε, ας με επιτραπεί η έκφραση, στο κέλευσμα που ο αντιφωνητής δίνει στη Μαρία Νεφέλη μέσω του Οδυσσέα Ηλίτη. Κάνε άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά. Και το κάνατε αυτό το άλμα. Πολύ πιο γρήγορα από τη φθορά. Υπερβήκατε τη φθορά. Τη μετατρέψατε και αυτήν ακόμα σε υλικό από το οποίο ξεκινάει η δημιουργία για την οποία μίλησα προηγουμένως. Και εσείς κάνατε το χρέος σας. Μέσα σε αυτή λοιπόν την εκδήλωση, σε αυτό τον ιερό χώρο, σε αυτό το λίκνο της δημοκρατίας, εμείς όχι ως αντίδωρο, αλλά ως ανταπόδοση του χρέους το οποίο εσείς μας υποδεικνύετε, πρέπει να κάνουμε το δικό μας άλμα για να υπερβούμε τη δική μας τώρα.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε όλοι, πέρα και έξω από οποιασδήποτε πολιτικές διαφορές, συνέστηση των ευθυνών μας. Εσείς θα είστε κριτές και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στο χρέος απέναντί σας, που ταυτόχρονα είναι και χρέος απέναντι στην πατρίδα μας. Συγχαρητήρια θερμά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, και τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Αϊχάν Καραγιουσούφ, συνάδελφο και Πρόεδρο της Υποεπιτροπής για θέματα ατόμων με αναπηρία, να καταλάβει την έδρα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Αρχηγοί των κομμάτων, αθλήτριες και αθλητές, σας καλωσορίζω και εγώ στην όμορφη αυτή εκδήλωση εκ μέρους της Υποεπιτροπής για θέματα ατόμων με αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου συγκίνηση για τις επιτυχίες των αθλητών μας στην Παραολυμπιάδα του Ρίο. Μας έχετε κάνει όλους περήφανους, αποδεικνύοντας ότι η θέληση και η προσπάθεια είναι αρκετές για την επιτυχία. Η Βουλή των Ελλήνων δεν θα σας θυμάται μόνο όταν μας φέρνετε μετάλλια, αλλά κάθε στιγμή που θα χρειαστείτε την στήριξη και την αρρωγή της. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Παρακαλείται η αυτού εξοχώτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για την επίδοση των αναμνηστικών δώρων, ξεκινώντας από τα αριστερά έδρανα. Για το άθλημα της κολύμβησης, ο αθλητής χρυσός Παραολυμπιονίκης Μιχελαντζάκης Δημοσθένης. Οι αθλήτριες Αντωνιάδου Χρυσούλα η αθλήτρια Γιάννη Σταματοπούλου Αλεξάνδρα Αλκεστής Καλπακίδου Μαρία Καπελάκης Γεώργιος Καρυπίδης Δημήτρης Κωστάκης Ιωάννης Μακροδημήτρης Αριστίδης Ταμπαξής Χρήστος Άλεξ Τσαπατάκης Αντώνης Χριστάκης Παναγιώτης Λιγνός Γεράσιμος όπως και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Κολύμβησης, Αλεξάκης Ιωάννης.
πάλι ομοσπονδιακός προπονητής Παϊπέτης Παναγιώτης. Και οι προπονητές Τηλιγάδας Γεώργιος, Καζάκη Αρχοντία, Σπανούδης Γρηγόριος, Καλίτσαρης Αναστάσιος, Νικόπουλος Μιχάλης, Βούλτσος Ευάγγελος, και η Σύνοδος Ζερβογιάννη Γιαννούλα Παναγιώτα. Αθλητές Μπότσια, Ασημένιος και Χάλκινος Παρολυμπιανίκης Πολυχρονίδης Γρηγόριος. Χάλκινη Παρολυμπιονίκης Ντέντα Άννα. Χάλκινος Ολυμπιονίκης Πανάνος Νικόλαος. Ρέκτορ Καλογεροπούλου Ελένη. Και κύριος Κεραμίδας Ανδρέας. Κεραμίδας. Η αθλήτρια Μορφή Μέτζου Χρυσή. Ρέκτορ Ντέντα Χριστίνα. Και Πατρόνη Εκατερίνη. Αθλητής Σουλάνης Παναγιώτης Προκόπιος. Ομοσπονδιακός προπονητής Τζίμας Γιώργος. Και συνοδός Πάνανος Αριστίδης. Για το άθλημα της ξιφασκίας, ο αθλητής και ασημένιος Παρολυμπιονίκης Τριανταφύλου Παναγιώτης. Οι αθλητές Ντούνης Βασίλειος, Πιλαρινός Μαρκαντονάτος Γεράσιμος. Ομοσπονδιακός προπονητής Καζαγλής Δημήτριος. Για το άθλημα της σκοποβολής, ο αθλητής Κακοσέως Ευάγγελος.
και ο Συνοδός Μαρκόπουλος Ιωάννης. Στο άθλημα του κανόε, η αθλήτρια Πρελορέντζου Ελένη. Και ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιαννόπουλος Αθανάσιος. Για την ιστιοπλοεία, οι αθλητές Αλέξας Θεόδωρος και Ντοράτογλου Ανάργυρος. Για την άρση βαρών, χρυσός παρολυμπιονίκης ο Μάμαλος Παύλος. Ο Χάλκινος Παρολυμπιονίκης Μπακοχρήστος Δημήτρης. Οι αθλητές Γκουντάνης Νικόλαος Κουλούμογλου Πασχάλης και Μοσιάδης Γκρέμισλαβ. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Άρσης Βαρών Ιωαννίδης Δημήτριος. Συνοδός Τσιακμάκης Αναστάσιος. Για τον Στίβο, χρυσός και ασημένιος παρολυμπιονίκης ο Κωνσταντινίδης Αθανάσιος. Οι χρυσοί Ολυμπιονίκες Στεφανουδάκης Εμμανουήλ και Φερνάντες Σε Τζον. Ασημένιος Ολυμπιονίκης Σενικίδης Δημήτριος. Οι Χάλκινοι Ολυμπιονίκες Ζησίδης Δημήτριος και η Κοροκίδα Δήμητρα. Οι αθλητές Βέλτσι Κωνσταντίν Γονιός Νικόλαος Καναβός Ευάγγελος
Κουτούλιας Χρήστος. Καπέλλας Χρήστος. Και οι αθλήτριες Κυριοβανανάκη Βαλασία. Η Λιάνγκου Ξανθή. Ανθή, συγγνώμη. Και η Μαντούδη Ζωή. Οι αθλητές Νικολαίδης Ευστράτιος. Και Σεΐτης Μιχάλης. Η αθλήτρια Σμαραγδή Στυλιανή. Και ο αθλητής Σεβδικαλής Ιωάννης. Ομοσπονδιακοί προπονητές Βασδέκης Σπύρος. Και Ανουσάκη Ελένη. Οι προπονητές Σλαβούνος Δημήτρης. Κελιάτσος Πέτρος. Η συνοδή Στεφανίδης Λάζαρος. Και Χατζηστήλη Αθηνά. Και Γιαλουράκης Νεκτάριος. Και Γιαλουράκης Νεκτάριος. Για το άθλημα της αντισφαίρησης με αμαξίδιο, ο ομοσπονδιακός προπονητής Κοντός Γιώργος. Για την τοξοβολία, η αθλήτρια Ποιμενίδου Δωροθέα. Για τον τζούντο, ομοσπονδιακός προπονητής Στραγαλής Σταύρος. Για την ποδηλασία, ο πιλότος ή πιλότος Βουτζαλή Βασιλική. Αθλήτρια Κάντζα Παρασκευή. Ο πιλότος, Μιλάκη Αργυρό. Αθλητής Παράκας Αθανάσιος. Πιλότος Τρουλινός Κωνσταντίνος. Αθλήτρια Χαλκιαδάκη Αδαμαντία. Ομοσπονδιακός προπονητής Βαρβεράκης Γιώργος.
η ιατρική και τεχνική ομάδα που αποτελείται από τον επικεφαλή ιατρό Σπύρου Σπύρο. Ο παραολυμπιακός ακόλουθος Αναστάσιος Κοστάρης. Ο τεχνικός διευθυντής Σταύρου Σπύρος. Ο τεχνικός διευθυντής Καλυβάς Βασίλης. Η τεχνική συντονίστρια Παδιώτη Ιωάννα. Ιατρός ομάδας Πατατούκας Δημήτρης. Και οι φυσιοθεραπευτές ομάδας Κυρλιγκίτσης Γιώργος. Και Μάκος Ιωάννης. Και από διοικητική υποστήριξη η Στεφάνη Φιλίτσα. Γεωργίου Γεωργία και Τζουβάλη Σοφία. Και τελειώνουμε με τον αρχηγό και υπαρχηγό της αποστολής, τον αρχηγό Γιώργο Φουντουλάκη. Και υπαρχηγό την κυρία Αναστασία Γκούφα. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους και όλες, πολιτικούς και αθλητές και όλους όσους έχουν συμβάλει στην διοργάνωση αυτής της συγκινητικής εκδήλωσης. Περιμένουμε τους αθλητές όχι μόνο την επόμενη Παραολυμπιάδα, αλλά έχουμε ανοιχτές τις πόρτες της Επιτροπής μας, της οποίας είμαι πρόεδρος, όποια μέρα και ώρα θέλουν. Σας εύχομαι καλές επιτυχίες και στο Τόκιο. Να είστε καλά. Πριν φύγετε, να σας ενημερώσω ότι θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στο χώρο του περιστηλίου της Βουλής.